Λοιπόν, πάμε στον Σπύρο Παιδιαδητάκη. Κύριε Παιδιαδητάκη, γνωστή φυσιογνωμία, ιδιαίτερα αγαπητός. Μπορεί να σου μιλάς στον Ενικό? Εννοείται. Ωραία, λοιπόν. Ο Νίκος λοιπόν και απέναντί του έχει τον Σπύρο. Πού βρίσκεσαι? Καλησπέρα Νίκο, βρίσκομαι στην Αθήνα. Ναι. Βρίσκομαι σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Ναι. Χαίρομαι που είμαστε εδώ τώρα και τα λέμε. Λοιπόν, Σπύρος Παιδιαδητάκης, ο καλύτερος ζαχαροπλάστης για το 2019 σε επίπεδο χώρας. Σωστά τα λέω? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος για σένα? Σημαίνει σκληρή δουλειά, σημαίνει αφοσίωση, σημαίνει επιβράβευση και ότι είναι αυτή η επιβράβευση που σου δίνει ένα βραβείο και σου λέει ότι τα πας καλά, παιδί μου, προχώρα, συνέχισε. Κάποιος το βλέπει αυτό που κάνεις. Λοιπόν, το ρεπορτάζ μου είναι καλό. Διάβασα πριν μπω στο στούντιο για σένα κάποια πράγματα. Αρχικά ήθελες να γίνεις μουσικός. Μουσικός, ναι. Μουσικός. Οπότε μία γυναίκα θα την έριχνες ή με το τραγούδι ή με τα γλυκά. Ναι, ναι, πολύ καλό. Τι έχει μεγαλύτερη πέραση, το τραγούδι ή το γλυκό? Το γλυκό πάει καλά. Πάει καλά. Εντάξει. Ωραία, τελεία λοιπόν. Ερώτηση. Φαντάζομαι στο επάγγελμά σου μεγάλο βάρος πέφτει και στη φαντασία. Δηλαδή σε μια φωτογραφική λήψη έτσι του γλυκού. Κατά πόσο απέχει ένα εντυπωσιακό γλυκό οπτικά από την ουσία, από τη γεύση? Απέχει πάρα πολύ. Και εκεί είναι και όλο το παιχνίδι που κρύβεται πίσω από τα μίντια και από τις επιτυχημένες δημοσιεύσεις. Στο ότι στοχεύουν ειδικά τα πιο νέα. Εγώ είμαι νέο παιδί, δεν θεωρώ τον εαυτό μου μεγάλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερα χρόνια στο χώρο από ότι εγώ. Αλλά παρατηρώ ότι πλέον αυτό που λέει και ο Πιέρ Ερμέ, ένας από τους καλύτερους ζαχαροπλάστες παγκοσμίως, είναι ότι παιδιά, η εικόνα δεν τρώγεται, ας πούμε. Ας φύγουμε λίγο από αυτό. Ας πάμε λίγο στην ουσία, ας πάμε λίγο στη γεύση, ας δούμε λίγο και το ότι η ζάχαρη καλή είναι και τα γλυκά καλά είναι, αλλά επηρεάζουν λίγο και την υγεία μας, ας πούμε. Να δουλέψουμε και λίγο διαφορετικά πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Να δούμε, να κοντρολάρουμε αυτό που δίνουμε στον κόσμο, ας πούμε, να προσέξουμε τα λιπαρά και τα ζάχαρα. Τέλεια. Εγώ ανοίγω λοιπόν ένα μενού σε ένα ακριβό εστιατόριο. Πολλά από αυτά τα μενού, τα έντυπα, έχουν διάφορες φωτογραφίες. Τις εντυπώσεις αρχικά δεν τις κερδίζεις και εσύ προσωπικά μέσα από την οπτική έτσι, εικόνα ενός γλυκού? Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Παίζει το ρόλο του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γλυκό ίσον θερμίδες απόλυτα? Δεν μπορείς να το αποφύγεις, δυστυχώς. Α, είσαι ειλικρινής τώρα. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όλα, ό,τι κυκλοφορεί στο εμπόριο, ακόμα και τα fitness bar που ακούτε και όλα αυτά, υπάρχουν μέσα και ζάχαρα και πάρα πολλά λιπαρά. Η μορφή της ζάχαρης παίζει ρόλο. Τώρα σε ρωτώ, είμαι και λίγο έτσι αφελής εγώ, να μου το επιτρέψεις. Από την εμπειρία σου, λευκή, μαύρη ζάχαρη, μπορούμε κάπως να γλιτώσουμε θερμίδες? Για θερμίδες δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν είμαι ειδικός αυτό. Ναι. Σίγουρα θα σας πω ότι οι ζάχαρες διαφέρουν η μία με την άλλη. Όσο πιο μεγάλη επεξεργασία υποστούν, τόσο πιο βλαβερές είναι για τον οργανισμό. Η λευκή ζάχαρη είναι ό,τι χειρότερο, ας πούμε, στην οικογένειά τους. Η ζαχαροπλαστική ως τέχνη στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια? Ναι, ναι, έχει αναπτυχθεί πάρα πάρα πολύ. Έχει κάνει άλματα. Υπάρχουν πλέον παιδιά που διαπρέπουν και στο εξωτερικό, Έλληνες ζαχαροπλάστες. Ανταγωνιζόμαστε σιγά σιγά επίπεδα όχι Γαλλίας και Ισπανίας, αλλά
είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο που ανεβαίνουμε διαρκώς. Και με διαγωνισμούς που γίνονται παγκοσμίως και λαμβάνουμε σιγά σιγά μέρος, ελπίζω, ας πούμε, και τα επόμενα χρόνια να έχουμε και καλύτερες αποδόσεις. Το πιστεύω ότι θα έχουμε. Ο Σπύρος για να κάνει το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να βγει στο εξωτερικό, θα πρέπει να παραμείνει στο εξωτερικό, θα πρέπει να δουλέψει στο εξωτερικό. Ο Σπύρος για να κάνει το βήμα παραπάνω, πιστεύω, και αυτό το πιστεύω για όλες τις δουλειές και για όλους τους ανθρώπους, είναι να είναι εκεί που αγαπάει να είναι. Και όλα γίνονται μέσα από αφοσίωση και στόχους και σκληρή δουλειά. Πιστεύω ότι μπορώ και εδώ πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Εδώ είναι η χώρα μου. Έχω δοκιμάσει να φύγω. Έχω φύγει στο εξωτερικό. Έχω ζήσει λίγο έξω. Μου αρέσει η Ελλάδα. Μου αρέσει ο ήλιος. Αναφέρθηκε στη Γαλλία πριν από λίγο. Στη Γαλλία βρίσκονται οι κορυφαίοι. Στη Γαλλία βρίσκονται οι κορυφαίοι. Οι κορυφαίοι. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο μάγειρας, έτσι δεν είναι, και άλλο ζαχαροπλάστης. Βέβαια. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι εσύ μαγειρεύεις άσχημα, έτσι δεν είναι. Μια γενικότερη εικόνα τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι μπαίνεις σε μια κουζίνα και δεν ξέρεις να κάνεις ένα αυγό. Εντάξει, το κάνω το αυγό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ και να μαγειρεύω, αλλά στο σπίτι. Αλλά στο σπίτι. Μου αρέσει πολύ στο σπίτι. Και είναι δύο επαγγέλματα που χωρίζονται σε κι άλλο ένα επάγγελμα. Δηλαδή υπάρχουν τρία επαγγέλματα. Είναι ο μάγειρας, είναι ο ζαχαροπλάστης και είναι ο αρτοποιός. Που όσο πιο εξειδικευμένος ο ρόλος του καθενός, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή άλλο είναι ο μάγειρας, άλλα γλυκά θα κάνει ο μάγειρας, άλλα γλυκά θα κάνει ο ζαχαροπλάστης και άλλο ψωμί θα κάνει ο αρτοποιός. Και όσο εξειδικεύεσαι και μπαίνεις και λίγο και πιο βαθιά στο κομμάτι των γνώσεων, γιατί όπως και να το κάνουμε, η ζαχαροπλαστική είναι μια τέχνη, μια δουλειά που απαιτεί ακρίβεια, που απαιτεί γνώσεις. Πρέπει να ξέρεις τι είναι το υλικό σου, πώς θα συμπεριφερθεί μέσα στη συνταγή σου, για παράδειγμα. Γιατί πέρα από ένα σπιτικό γλυκό, εμείς, εγώ που σου κάσουμε, τώρα φτιάχνω ένα... στείνουμε ένα μαγαζί εδώ πέρα στην Γλυφάδα που πρέπει να βρούμε τρόπους τα γλυκά που φτιάχνουμε να συντηρούνται για ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ιδέες αναφορικά με τα νέα γλυκά έτσι που έχεις βάλει στο μυαλό σου, που θες να δημιουργήσεις, να παρασκευάσεις, κάθε πότε? Ιδέες έρχονται καθημερινά? Ναι. Καθημερινά, ναι, καθημερινά. Καθημερινά. Το κάνεις πρώτα εικόνα μπροστά σου, πώς είναι η διαδικασία? Η διαδικασία είναι για να κάνεις ιδέες και να τις υλοποιείς, αλλά να έχουν και μία ουσία, ας πούμε, για να μην το κάνεις στο σπίτι, πρέπει να έχεις μία θέση. Πρέπει, ας πούμε, να είσαι στο χώρο σου, στο μαγαζί σου, στο όπου είναι αυτό, να δηλώνεις την παρουσία σου σαν σεφ, να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει, για να μπορείς εσύ να έχεις ελεύθερο χρόνο για να δημιουργήσεις. Εκεί είναι το κομμάτι που πονάμε στην Ελλάδα, γιατί λίγο στα μαγαζιά, ας πούμε, και στα εστιατόρια και σε όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν έχουμε το χρόνο, ας πούμε, να το κάνουμε, και αυτό είναι το πιο πιεστικό. Πρέπει να πιέσει πολύ τον εαυτό σου για να το κάνει. Τελευταία ερώτηση. Κάποιο γλυκό το οποίο το έχει σκεφτεί, με ειλικρίνεια θέλω να μου απαντήσει, και να μην το έχει πετύχει μέχρι σήμερα, με τίποτα. Υπάρχει? Όχι. Είσαι ωραίος. Είσαι ειλικρινής. Το πιστεύω. Δεν το έχω. Λοιπόν, αν βρεθούμε και κάτσουμε έτσι να πιούμε ένα καφέ, ποιο γλυκό θα μου προσφέρεις? Θα σου πρόσφερα σίγουρα το τραγανό μήλο. Ναι. Που είναι και η υπογραφή μας σαν επιδόρπιο. Και σίγουρα το γλυκό αράμπικα με λεμονοθύμαρο και καφέ. Τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά. Ευχαριστώ πολύ.